Το έχω πει και χθες το είπα και τις προηγούμενες μέρες και όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται η ώρα για μπλε εδώ στο Λίμπερο 107,4, ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ να φιλοξενούμε όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή. Πόσο μάλλον όταν μας φέρνουν μετάλλια, μας φέρνουν επιτυχίες, μας φέρνουν διακρίσεις στο μεγάλο σύλλογο του Ηρακλή. Αυτή τη φορά ήρθαν πάρα πολλά μετάλλια, είναι τόσα πολλά που δεν θυμάμαι το νούμερο. Γι' αυτό και ένας εκ των προπονητών, ο Παναγιώτης ο Κοσμίδης, θα μου το θυμίσει το νούμερο, γιατί ήταν πολλά τα μετάλλια. Αυτό που κάνετε κάθε φορά και φέρνετε τόσα πολλά και χάνω το μέτρημα είναι απαράδεκτο, να ξέρετε. Καλησπέρα κύριε Κοσμίδη. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις? Πολλά συγχαρητήρια, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Σε δύο διαφορετικά τουρνουά ήρθαν όλα αυτά τα μετάλλια και μπράβο και σε εσάς και στους αθλητές και στις αθλήτριες του Ηρακλή, κολυβητές και κολυβήτριες. Πόσα είναι αλήθεια, τα θυμάστε, γιατί εγώ έχασα το μέτρημα λίγο. Η αλήθεια είναι ότι τα έκανα σκονάκι για να τα θυμάμαι κι εγώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Ήμασταν σε δύο μέτωπα, ήμασταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Η αγωνιστική κατηγορία αγωνίζονταν με 15 αθλητές στην Καβάλα, στους αγώνες Απόστολος Παύλος, σε ένα διεθνές meeting, πολύ ψηλών των διαγραφών. Φέτος για πρώτη χρονιά ήρθαν κολυμβητές, κορυφαίοι κολυμβητές στον κόσμο. Ήταν αθλήτρια όπως η Χόζου, κατ' εμέ η καλύτερη κολυμβήτρια αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ήταν ο James Guy, ένας Βρετανός εξαιρετικός αθλητής με 10 μετάλλια. Και όλη η εθνική Ελλάδος. Δηλαδή οι αγώνες, καταλαβαίνετε, το επίπεδο ήταν πολύ πολύ υψηλό. Σε αυτούς τους αγώνες κατακτήσαμε 13 μετάλλια, εκ των οποίων 7 χρυσά, ένα σημαίνιο και 5 χάλκινα. Και μπράβο σας. Και πολύ πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το τονίσουμε είναι ότι ο Γιώργος ο Ασπουγαλής αυτούς τους αγώνες, ναι, έφτασε να κολυμπήσει το 55 εκατοστά, 6 εκατοστά συγγνώμη, μακριά από το πανευρωπαϊκό όριο. 6 εκατοστά μακριά από το ευρωπαϊκό όριο, ε. Είναι ένας στόχος ο οποίος θα επιτευχθεί σίγουρα μέσα στα επόμενα Σαββατοκύριακα που έχουμε ένα δύσκολο σερί αγώνων. Το επόμενο Σαββατοκύριακο έρχονται οι χειμερινοί αγώνες από 13 έως 17 χρονών. Στη συνέχεια πάμε στις αγώνες της Open, η οποία είναι το ανδρών γυναικών χειμερινό πρωτάθλημα, και εκεί πέρα θα αγωνιστεί και πάλι ο Γιώργος. Και ο Γιώργος συνεχίζει, ο Ασπουγαλής συνεχίζει και την επόμενη εβδομάδα μετά το χειμερινό, εκείνο το Σαββατοκύριακο της Καθαρής Δευτέρας, το οποίο πάει στη Σλοβενία για να αγωνιστεί σε ένα meeting στο Κραν. Και καλώς έχω την πραγματικότητα να έχει πετύχει όχι μόνο το πανευρωπαϊκό όριο, το όριο για το πανευρωπαϊκό ζητώ συγγνώμη, αλλά να έχει πετύχει και το όριο για το παγκόσμιο. Πολύ ωραία είναι αυτά που ακούμε. Αναφέρθηκα μόνο στους μεγάλους όμως. Ναι, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, απλά έβαλα άνω τελεία. Και είμαι σίγουρος τώρα, δεν ξέρω, για εσάς προπονητές αυτό το 6 εκατοστά για μένα είναι τίποτα. Για εσάς μπορεί να είναι πολύ, είναι λίγο, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ούτε να το φανταστούμε να το καταλάβουμε τα 6 εκατοστά. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε τη διαφορά 6 λιγότερο, 6 περισσότερο. Δεν φαίνεται. Το μόνο που μπορείς να το καταλάβεις είναι όταν το δεις στο χρονόμετρο. Είναι απίστευτο, ναι. Είναι απίστευτο. Ναι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Για να μην αδικήσουμε, είχαμε και τους χειμερινούς αγώνες των προαγωνιστικών εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, που η ομάδα μας συμμετείχε με 58 δελφινάκια ηλικίας 9 έως 12 ετών και η εμφάνισή τους ήταν καταπληκτική. Καταφέρανε να πάρουν 18 μετάλλια, των οποίων τα 11 χρυσά, 2 ασημένια και 5 χάλκινα. Ναι. Δεν μένουμε σαν προπονητές στις επιτυχίες τους μόνο τις κολυμβητικές, αλλά μένουμε και στο ότι όταν βλέπεις αυτά τα παιδιά, τους Βενιαμίνη, τα μικρά μας τα παιδιά να αγωνίζονται, τους βλέπεις στην κερκίδα, είναι αυτό που λέμε ομάδα. Βλέπεις αθλητές οι οποίοι είτε ένας πέφτει, είτε 58 κολυμπάνε, θα είναι όλοι μαζί, θα φωνάξουν, θα υποστηρίξουν τον συναντή τους. Είναι αυτό που κάνει την ομάδα μας να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, είναι αυτό που μας αρέσει, αυτό που επιδιώκουμε κιόλας σαν προπονητές, να περάσουμε στα παιδιά. Mm-hmm. Να ρωτήσω γιατί εμένα μου άνοιξε η όρεξη τώρα με όλα αυτά, θέλω κι άλλα και φαντάζομαι κι εσείς τι έχει το πιάτο, το μενού από εδώ και πέρα για νέα μετάλλια. Όπως είπα τώρα, όχι αυτό το Σαββατοκυριακό, το επόμενο 22-24 έχουμε τους χειμερινούς αγώνες εδώ πέρα στο Ποσειδονίο Κολυμβητήριο που αγωνίζεται η αγωνιστική μας ομάδα.
Εδώ πέρα είναι όλη η Βόρειο Ελλάδα, από εδώ και πιο πάνω. Θα αγωνιστούν, θα αναμετρηθούν τα παιδιά. Είναι οι πιο σημαντικοί αγώνες μέχρι τώρα στη χρονιά. Είναι η δεύτερη πιο σημαντική της χρονιάς. Και είναι ένα πολύ πολύ καλό κράστες να δούμε πού βρισκόμαστε και σε πανελλήνια κατάταξη. Ελπίζουμε και πολύ καλή κατάσταση, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τα μετάλλια, αρκετές πρωτιές και θέσεις. Φυσικά θα τα ξαναπούμε για να... Εννοείται. Θα τα αναφέρουμε όλα. Στη συνέχεια, μετά από μια εβδομάδα, όπως είπα, πάμε στην Open. Είναι στην Αθήνα θα γίνει Open. Η Open ονομάζουμε την ανοιχτή κατηγορία. Οι ηλικίες μπορούν να αγωνιστούν παιδιά όλων των ηλικιών, αρκεί να κατέχουν το όριο Open, δηλαδή το όριο ανδρών γυναικών της ηλικίας 18 και άνω. Και εκεί πέρα θα είμαστε με πολύ πολύ παρουσία. Και τελειώνει αυτός ο μαραθώνιος αγώνων, τελειώνει με τη συμμετοχή του Ασπουγαλίου, όπου θα πάει στη Σλοβενία και στο Κραν. Στο Κραν συγκεκριμένα είναι περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Λουμπλιάνα, θυμάμαι καλά. Και θα αγωνιστεί σε ένα διεθνές meeting εκεί πέρα, μαζί με την εθνική ομάδα. Φυσικά δεν θα είναι αυτοί οι αγώνες του Ηρακλή, δεν θα είναι ο Ηρακλής, θα είναι με την εθνική ομάδα. Αυτά για την ώρα. Αυτά για την ώρα. Μ' άρεσε ο επίλογος, το αυτά για την ώρα. Δουλεύετε πάρα πολύ στο κολυβητικό, με πάρα πολλές ώρες εκεί. Πόσες τη μέρα? Τι να αναφερθούμε τώρα, αν σκεφτείτε ότι έχουμε... Τι ώρα πάτε και τι ώρα φεύγετε? Το απόγευμα πάμε 3.30, φεύγουμε 8.30. Ναι. Και όταν έχουμε και πρωινή προπόνηση, έχουμε και 2 ώρες το πρωί πριν το σχολείο των παιδιών. Θέλω να μου... Τώρα πήρα την κατάλληλη πάσα. Θέλω να ακούσει ο κόσμος τι ώρα είναι η πρωινή προπόνηση στο κολυβητικό του Ηρακλή. Εγώ την ξέρω, αλλά επειδή δεν το πιστεύω κάθε φορά που το ακούω, πείτε λίγο στον κόσμο που μας ακούει, τι ώρα πάτε για προπόνηση? Επειδή για να πετύχεις τους στόχους σου, δεν μπορείς να το κάνεις ξαπλωμένος στο κρεβάτι σου ή καθισμένος στο καναπέ σου. Ναι. Πρέπει να ξυπνήσεις πριν το σχολείο, να πας να κάνεις την προπόνησή σου, δηλαδή στις 6 ώρα, 6 παρά είμαστε στο κολυμπητήριο, και 7.30-8 παρά να έχουν βγει τα παιδιά για να προλάβουν να πάνε το μάθημά τους. Γιατί είναι, φυσικά είναι το σημαντικό το κομμάτι, ότι δεν χάνουμε σχολείο για να κάνουμε προπόνηση, αλλά βολεύουμε τις ώρες μας και την προπόνησή μας πριν από αυτό. Πριν πάνε στο σχολείο, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να αργώ στο κουδούνι, γιατί μέχρι να σηκωθώ, να φάω κανένα πρωινό, να ντυθώ, να βρω εκεί μέσα στην νύστα μου τα βιβλία και την τσάντα κτλ. Πήγαινα και 4:20, δεν θυμάμαι τι ώρα χτυπούσε το κουδούνι. Και τώρα λέτε ότι πριν πάνε στο σχολείο, πάνε για προπόνηση. Είναι απίστευτο. Η καλύτερη ώρα για άθληση είναι πριν τη δουλειά μας. Το 6:30-7, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Για μένα είναι η καλύτερη ώρα να αλλάζω πλευρό, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Μπράβο, πολλά μπράβο και σε εσάς και στους γονείς φυσικά. Και στα παιδιά και στους γονείς. Που το εμπιστεύονται όλο αυτό το εγχείρημα των τελευταίων ετών και όχι μόνο, που πηγαίνει πάρα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ και μακάρι και την επόμενη φορά που θα τα πούμε, είτε μαζί Παναγιώτη είτε μαζί με άλλον προπονητή, να έχει και αυτό σκονάκι, που σημαίνει ότι θα είναι τόσο πολλά τα μετάλλια που δεν θα τα θυμάται απ' έξω. Να είσαι καλά. Ελπίζω και εγώ. Χαιρετώ, χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.